Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε, ζωντανά εδώ στο Start. Απόψε θα επιχειρήσω να προσεγγίσω ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα από αυτά που καθημερινά συζητάμε και αναδεικνύουμε. Θα σταθούμε στην έρευνα, θα πάμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα δούμε πόσα σπουδαία πράγματα συμβαίνουν, τα οποία δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί στην ουσία τους και ως κοινωνία και ως θεσμοί τοπικά, και πόσο στηρίζουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Γιατί μιλάμε για εξελίξεις που αν συνέβαιναν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας ή άλλης χώρας, θα ήταν μέρα παραμέρα πρωτοσέλιδα, θα πανηγύριζαν οι φορείς, θα καμάρωναν οι πολίτες. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο καθηγητής ο κ. Παναγιώτης Βλάμος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά και τιμή, κύριε καθηγητά, γιατί θα μιλήσουμε για πρωτοπορία, για ένα κομμάτι το οποίο καθημερινά αναπτύσσεται, εξελίσσεται, πρωτοπορεί και είναι εδώ, είναι σε εμάς. Και δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο ψηλά, πόσα άλματα έχουν γίνει και τι συζητάμε. Ακούσαμε βέβαια για τη συνεργασία με τον Τζον Χόπκινς που είναι πόσα χρόνια και εμείς τώρα συνειδητοποιούμε τι ακριβώς κάνετε. Με καθυστέρηση θα έλεγα. Ίσως γίνονται πιο απτά και κατανοητά τα αποτελέσματα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει στην πράξη αυτό το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου που έχει 10 πρωτοποριακές ψηφιακές βιοτράπεζες τεχνητής νοημοσύνης για 10 ασθένειες. Να ξεκινήσω από αυτό, το οποίο διάβασα στην Καθημερινή, μια πολύ όμορφη συνέντευξή σας. Και λέω, είναι δυνατόν αυτά να ξεκινούν από εμάς και εμείς να μην τα ξέρουμε και να μην τα συζητάμε. Για πείτε μας. Εντάξει, είναι αρκετά επιστημονικά, ερευνητικά, τεχνικά θέματα. Που άπτονται όμως της καθημερινότητας, γιατί μιλάμε για ασθένειες που λίγο πολύ μας αγγίζουν με τον ένα τον άλλο τρόπο. Κοιτάξτε, είναι το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εκεί θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2014, δηλαδή βρισκόμαστε στον ένατο χρόνο λειτουργίας, το οποίο για ερευνητικό εργαστήριο είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε καταφέρει επί της ουσίας είναι ότι αρχίζουν τα ερευνητικά μας αποτελέσματα να έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στη διεθνή ερευνητική κοινότητα, αλλά και σε πρακτικά θέματα, δηλαδή αρχίζουν να υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες να φαίνεται ότι θα έχουν αντίκτυπο άμεσα στη ζωή των ανθρώπων που εμπλέκονται δυστυχώς σε αυτές τις νόσους. Κυρίαρχο μας ερευνητικό κομμάτι αποτέλεσαν οι νευροεκφυλιστικές νόσεις. Αυτό δημιουργήθηκε βέβαια από πίσω σαν δεδομένο, σαν βασική κεντρική αναφορά σε εμάς, είναι αυτό που ονομάζουμε data-driven, συγγνώμη για τα αγγλικά, δηλαδή τα δεδομένα που παίρνουμε αρχίζουν να καθορίζουν τα αποτελέσματα που θέλουμε πάνω στις διάφορες νόσους. Αυτό λοιπόν στο νευροεκφυλισμό, στο Αλτσχάιμερ, είχε το τέλειο προφίλ. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι μια νόσος που εξελίσσεται μέσα σε 12 χρόνια, ας πούμε, μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος πολύ πολύ αργά όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπήρξε ένας πολύ μεγάλος διαχωρισμός στο εξής, ότι είναι άλλο η έννοια του υγιούς, η οποία δεν υπάρχει 12 χρόνια πριν, και άλλο η έννοια του ασυμπτωματικού, δηλαδή αυτή που δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ότι είσαι ασυμπτωματικός δεν σημαίνει ότι είσαι υγιής. Σωστά. Αυτό όλο αναλύεται σε προφίλ που μας το δίνουν κλινικά δεδομένα. Mm-hmm. Και αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς. Δηλαδή εμείς παίρνουμε μεγάλου όγκου κλινικά δεδομένα και προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, να ταξινομήσουμε προφίλ ασθενειών και να κατατάξουμε και τους ανθρώπους που εμφανίζονται σε αυτές τις νόσους, σε αυτά τα διαφορετικά προφίλ. Για να μπορέσουμε όλο αυτό το πράγμα να γίνει πολύ συστηματικό, καταφέραμε να φτιάξουμε αυτές τις βιοτράπεζες. Οι βιοτράπεζες αυτές ουσιαστικά μας δίνουν μία συγκέντρωση απίστευτου ταξινομημένου όγκου δεδομένων, που δουλεύοντας πάνω σε αυτά, με εργαλεία, υπολογιστικά εργαλεία,
Πιστεύουμε ότι θα έχουμε κατανομή διαφορετικών προφίλ ασθενειών και τοποθέτηση καλών πρακτικών φαρμακευτικών αγωγών υγείας, ποιότητας ζωής κτλ. Δηλαδή, πάνω σε αυτά τα προφίλ. Ένα κομμάτι της έρευνας μπορεί να έχει να κάνει και με φάρμακα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ξέρουμε ότι μπορεί να μας καλύπτουν και ανάγκες μιας άλλης πάθησης. Πήγατε ακριβώς στο κεντρικό σημείο που θα απασχολήσει και απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινότητα γενικά. Αυτό λέγεται, που μόλις περιγράψατε, λέγεται επανασχεδιασμός φαρμάκων, drug repurposing. Υπάρχει ένας θησαυρός αυτή τη στιγμή φαρμάκων, τα οποία η χρήση τους είναι περιορισμένη. Δεν είναι ότι είναι στο περιθώριο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πολύ στοχευμένες αλλαγές σε διαφορετικές παθήσεις. Για να μπορέσει κάποιος να το κάνει αυτό, μέχρι τώρα το έκανε τυχαία. Δηλαδή δοκιμάζαν, ας πούμε, ένα φάρμακο για ανέβρισμα στον εγκέφαλο, αυτό είναι πραγματικό που σας λέω, και βλέπαν ότι επηρέαζε ένα γονίδιο του Αλτσχάιμερ. Αυτό ήταν το κρενεζαμάμπ. Λοιπόν, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες όμως βασίζονταν στην τυχαία παρατήρηση κάποιου ερευνητή ή ερευνητικού κέντρου. Εδώ τώρα μιλάμε για την πρώτη παροχή δομημένου συστήματος πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχοντας 10 βιοτράπεζες πάνω σε νευροεκφυλιστικές νόσους, πάνω σε ψυχικές ασθένειες, πάνω σε καρκίνο, οι οποίες μπορούν και συνεργάζονται μεταξύ τους, συνομιλούν, υπάρχει αυτό το περίφημο interoperability που λέμε, συγγνώμη για τις ορολογίες, διαλειτουργικότητα δηλαδή. Αυτό αρχίζει και μας δείχνει ποιοι βιοδείκτες, κοινοί βιοδείκτες επηρεάζονται από φάρμακα. Αυτό λοιπόν τι μπορεί να μας δείξει, μπορεί να μας δείξει ότι ένα αντικαρκινικό φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω χάρη στο Πάρκινσον. Και ουσιαστικά τι γίνεται, δεν περνάμε μέσα από επίπονες κλινικές διαδικασίες, οι οποίες είναι και χρονοβόρες και κοστοβόρες, αλλά κυρίως εγώ θα επιμείνω στο χρονοβόρες. Εκεί ήθελα και εγώ να σταθώ, γιατί συνήθως όταν ακούμε έρευνα, ειδικά στο κομμάτι αυτό, το μυαλό μου πάει σε δεκαετίες και αν θα καταλήξουμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Άρα εδώ εξελίσσεται πιο γρήγορα. Ναι. Είναι απτά δηλαδή τα αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, αυτό που έχει πραγματικά συμβεί αυτή τη στιγμή και έχει ξεπεράσει και εμάς, δηλαδή δεν το περιμέναμε, είναι το 2005 ξεκίνησε η βιοπληροφορική ουσιαστικά σαν κλάδος. Είχαμε την τύχη να πάμε, επιλογή. Επιλογή, ναι. Επιλογή δεν ήταν τύχη. Σωστά, δεν είναι τύχη. Να ξεκινήσουμε από το ξεκίνημα, δηλαδή το πρώτο paper βιοπληροφορικής έγινε το 2004, το 2005 άρχισε το τμήμα πληροφορικής να έχει κοιτίδα βιοπληροφορικής. Αυτή λοιπόν η ικανότητα να μπορούν να μαζεύονται μεγάλος όγκος δεδομένων, να καθαρίζονται, να ταξινομούνται και μετά να αναλύονται, προϋπόθεται τα εξής πράγματα. Πρώτον, την ύπαρξη του κλάδου που έγινε. Ναι. Δεύτερον, την ύπαρξη έξυπνων ανθρώπων που μπορούν να χτίσουν αλγορίθμους και σε αυτό η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά. Και το τρίτο, χρειαζόμασταν υπολογιστική ισχύ. Η υπολογιστική ισχύ από το 2005 μέχρι τώρα εκτινάχθηκε παγκόσμια και δόθηκε και πρόσβαση σε εμάς αυτήν. Αυτό ήταν κάτι απρόσμενο. Δηλαδή παλιά έπρεπε να επενδύσεις πάνω σε αυτό. Άρα μεγάλη κολοσσή τεχνολογική, κρατική ή μεγάλα ερευνητικά κέντρα μπορούσαν και είχαν αυτή τη δυνατότητα. Μέσα σε αυτήν την 20ετία δόθηκε η δυνατότητα σε οποιοδήποτε έχει ευφυείς υπολογιστικές λύσεις να μπορεί να τις εφαρμόσει σε μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Αυτά ήταν τα πράγματα που αλλάξαν όλα τα δεδομένα. Τώρα, μιλώντας για αυτό το ερευνητικό κέντρο, το οποίο υπάρχει εδώ, εξελίσσεται εδώ, και θέλω να δούμε και πόσοι άνθρωποι κρύβονται πίσω από αυτό, πόσες ώρες. Το εργαστήριο, λέτε. Το ερευνητικό κέντρο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο μέσα. Το εργαστήριο, ουσιαστικά, γιατί εκεί νομίζω ότι αναπτυσσόταν όλη αυτή η εξέλιξη. Υπάρχει στήριξη, δηλαδή, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα και τους τηλεθεατές, κάτι που σήμερα συζητάμε ότι μας κάνει, μπορεί σε μήνες να θέλουμε μια αναβάθμιση, να θέλουμε μια αλλαγή, να θέλουμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι κόστος. Μπορεί να καλυφθεί και αν ναι, με ποιο τρόπο.
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή σαν εργαστήριο βιοπληροφορικής είμαστε αυτάρκης. Αυτάρκης γιατί μπορέσαμε και διεκδικήσαμε μεγάλα ανταγωνιστικά προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και καλές συνεργασίες. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα άγχη που είχαμε μέσα στην πορεία της εξέλιξης, γιατί δεν πρέπει να στηριζόμαστε συνεχώς σε επιδοτήσεις οι οποίες είναι πρόσκαιρες. Σήμερα υπάρχουν, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά ακριβώς. Η εξέλιξη ναι. Είναι δεδομένη. Οπότε... Δηλαδή αυτή τη στιγμή το εργαστήριο έχει 16 νέα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα ναι. Που του δίνει μία βιωσιμότητα τουλάχιστον δεκαετίας και μία αυτάρκεια ανάπτυξης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, αυτό ήταν σημαντικό και έγινε με πολύ μεγάλο κόπο. Mm-hmm. Ενδεικτικό αυτού του πράγματος είναι ότι αυτές οι 10 βιοτράπεζες δεν χρηματοδοτήθηκαν από πρόγραμμα. Τις φτιάξαμε μόνοι μας. In-house. Και όλα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πάνω σε αυτές mm-hmm. είναι φτιαγμένες από άτομα του εργαστηρίου. Όταν λέμε και... άτομα, κύριε καθηγητά, για πόσα άτομα μιλάμε και για πόσες ώρες καθημερινά, δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα να αντιληφθούμε, δηλαδή μεταφέρετε ναι. μας... Αλλά να πω κάτι σημαντικό ναι, που σας προσθέκει, ότι αυτό τώρα που μόλις σας είπα ναι. δίνει το εξής, δίνει ιδιοκτησία. Που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό λοιπόν δίνει μια ιδιοκτησία αυτών των 10 βιοτραπεζών στο εργαστήριο, ναι. στο τμήμα, στο πανεπιστήμιο. Άρα είναι η ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου 100%. Η οποία θα μείνει. Μάλιστα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν το εξής πρόβλημα, ότι αναγκαστικά πηγαίνεις και τα διεκδικείς με κονσόρτσιο. Άρα τα αποτελέσματα ξαφνικά που έχεις ανήκουν σε 15 εταίρους. Ενώ εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ανήκουν σε εμάς. Ένας. Εμείς. Και αυτό έγινε, σας λέω, μέσα. Ήτανε μία πρόκληση που τέθηκε μέσα στα άτομα του εργαστηρίου mm-hmm. και θα φτάσω και σε αυτά. Να απαντήσω λοιπόν στη δεύτερη σας ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, το κανάλι σας έκανε μια καταπληκτική εκπομπή είναι με τον κύριο Ζινιάτη, που μας εντυπωσίασε κιόλας, γιατί έγινε live και πολύ γρήγορα κτλ. Ήταν πολύ ωραίο, την οποία την έχουμε και τη δείχνουμε κιόλας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όπου το πολύ καλό εκεί ήταν ότι... Ήταν μιλήσανε. Κυριακή, θυμάμαι καλά, ναι, το γύρισμα. Ναι. Παρά τα αυτά, αυτό που μου είχε πει ο Σπύρος ήταν ότι εντυπωσιάστηκε. Γιατί ακόμα και Κυριακή, που για κάποιους Κυριακή είναι μια μέρα ξεκούρασης κτλ. Ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Ναι, δεν σταματάνε. Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορέσαν και μιλήσανε και οι 7 βασικοί καθηγητές mm-hmm. που έχουν δικό τους κανάλι έρευνας, τα οποία συνδυάζονται αυτά μεταξύ ναι. τους μέσα στο εργαστήριο και είναι επικεφαλής. Mm. Αυτή είναι μέλη ΔΕΠ του Ιωνίου Πανεπιστημίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει και πόσο το τμήμα έχει υποστηρίξει αυτό το εργαστήριο. Σωστά. Σαν τμήμα. Και το άλλο πολύ καλό που θέλαμε και μας άρεσε ήταν ότι μιλήσανε τουλάχιστον 20-25 υποψήφιοι διδάκτορες, δηλαδή τους δώσα την ευχαίρεια να πούνε έστω και 3 λεπτά με το τι ναι. ασχολούνται και όπως είχατε δει ήταν και με πολύ όντως. Ένταση και θέρμη που όντως. Το κάνανε αυτό. Κοιτάξτε, σε εμάς η βασική δομή στηρίζεται σε 7 διαφορετικούς άξονες ναι. στους οποίους ηγείται από ένα μέλος ΔΕΠ. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ας πούμε τον κύριο Έξαρχο που κάνει συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τον κύριο Κουρουθανάση προφοριακά συστήματα υγείας, τον κύριο Καριώτη κάνει βάση δεδομένων, τον κύριο Ανδρώνικο κάνει υπολογισμό και μάλιστα κάνει και εκβαντικό προγραμματισμό, mm-hmm. Τον κύριο Βραχάτη που κάνει όλα τα της τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν από κάτω δικές τους ομάδες. Υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας με συμβάσεις από τα προγράμματα που σας είπα που ναι. έχουμε. Αυτό αυτή τη στιγμή απαριθμεί γύρω στα περίπου 70 άτομα που δουλεύουν δορυφορικά, δηλαδή δουλεύουν μέσα και mm-hmm. γύρω από το εργαστήριο. Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες επίσης, οριζόντιες του εργαστηρίου. Δεν ξέρω να σας κουράζω καθόλου, τώρα. Καθόλου, γιατί νομίζω είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε, να κατανοήσουμε. Μας μεταφέρετε με έναν τρόπο, γιατί η εκπομπή εκείνη ήταν όντως εξαιρετική, μέσα στο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μιλάμε για πρωτοποριακά, ψηφιακά
ζητήματα. Μιλάμε για παθήσεις, σκλήνηση κατά πλάκας, αυτισμός, διαβάζω, μετατραυματικό στρες, μολυσματικές ασθένειες όπως είναι ο COVID-19, καρκίνος πνεύμονα, δέρματος, παγκρέατος, δηλαδή που... Και μην ξεχνάμε τις μεγάλες μας συνεργασίες. Οι μεγάλες μας συνεργασίες είναι με το Johns Hopkins πάνω στο Alzheimer, με το Michael J. Fox Foundation για τη μεγαλύτερη κλινική μελέτη που γίνεται τώρα στο JP2 που είναι για Parkinson, την Triway, την εταιρεία βιοτεχνολογίας Ολλανδική, η οποία έχει το τελευταίο σε εξέλιξη φάρμακο για ALS, και το Translatum που είναι ουσιαστικά απεικονιστική ογκολογία, δηλαδή η τελειότερη μορφή απεικονίσεων για το καρκίνο και μεταφραστική έρευνα. Αυτές είναι κορυφαίες συνεργασίες. Αλλά για να γυρίσω πάνω στο δομικό πλαίσιο, σε εμάς υπάρχουν ουσιαστικά τρεις οριζόντιες δομές. Γιατί αυτό ήταν και η μορφή πάνω στην οποία ήθελα να δουλεύει το εργαστήριο. Mm-hmm. Και έχει και ουσιαστικά αυτή την καινοτομία. Το ένα ήταν η συστημική βιολογία. Mm-hmm. Συστημική βιολογία ουσιαστικά γίνεται μέσα στο εργαστήριο και έχει κομμάτια έρευνας που έχει να κάνει με λαθασμένη αναδίπλωση πρωτεϊνών, με μελέτη ιστών, με αναλύσεις δειγμάτων βιολογικών κτλ. Από όλα αυτά παίρνουμε εμείς τα δεδομένα. Ναι. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το καθαρό κομμάτι βιοπληροφορικής, δηλαδή πώς αυτά τα δεδομένα εμείς τα αναλύουμε, τα κατατάσσουμε κτλ. Mm-hmm. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι κομμάτι βιοτεχνολογίας, δηλαδή πώς χρησιμοποιούμε πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα τα οποία καταφέρνουμε και παίρνουμε μέσα από τα προγράμματα. Δηλαδή ένα τελευταίο μηχάνημα καταπληκτικό που έχουμε πάρει πολύ υψηλού κόστους από το πρόγραμμα της Περιφερειακής Αριστείας, ναι, που ήταν για όλη την Ελλάδα και είχαμε επιτυχημένο πρόγραμμα, λέγεται JPK Force Robot. Είναι ένα μηχάνημα μοναδικό στον κόσμο, το οποίο παίρνει ανθρώπινες πρωτεΐνες και μπορεί να τις αναδιπλώνει και να μελετάει 80.000 ενεργειακές στάθμες κατά τη διάρκεια της αναδίπλωσης. Φανταστείτε ότι αυτό σαν μηχάνημα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα 10 που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το έχουμε εμείς. Αυτά λοιπόν σαν και είναι καθαρά από πρόγραμμα, ναι, δηλαδή από το πρόγραμμα, ναι, της Περιφερειακής Αριστείας. Αυτοί λοιπόν οι τρεις οριζόντιες δομές με τις 7 κάθετες που σας είπα πρέπει να δουλεύουν αρμονικά. Αυτό είναι το puzzle του εργαστηρίου που το ζήσατε με την ωραία αυτή εκπομπή και βλέπατε ότι μιλούσαν ετερογενείς άνθρωποι, αλλά τελικά ουσιαστικά ήταν ένα κοινό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Παράλληλα σε αυτό έχουμε και ένα κομμάτι εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης, ναι, το οποίο ηγήθηκε να δούμε τώρα τι θα γίνει, ο κύριος Δουκάκης, ο οποίος έγινε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για όλη τη χώρα. Οπότε τώρα θα δούμε ποιο θα είναι η... Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, βλέπετε πώς πράγματα που εξελίσσονται μέσα στο εργαστήριό μας, μέσα στο τμήμα, μέσα στο πανεπιστήμιο μας, ξαφνικά αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη μορφή μεγάλης εξωστρέφειας και επιρροής. Εξελίσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα που θα επιμείνω, και αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά με εμάς. Αν συνέβαιναν κάπου αλλού, θα ήταν θέμα συζήτηση καθημερινό. Πολλές φορές μιλάμε για έρευνες άλλων πανεπιστημίων, είτε της Ελλάδος είτε του εξωτερικού, και εδώ το έχουμε στην καρδιά του Ιωνίου και είναι σαν να το θεωρούσαμε δεδομένο, κύριε καθηγητά. Ενώ δεν είναι. Όχι. Είναι πολλή δουλειά, πολλοί σκόπος, πολλοί άνθρωποι, πολλές ώρες, σχεδιασμός, οραματισμός για αυτό το οποίο εξελίσσεται. Γιατί διαρκώς φαντάζομαι ότι σχεδιάζεται το επόμενο βήμα. Ναι. Παράλληλα με την εξέλιξη. Άρα είναι πολύ γρήγορο όλα αυτά. Ναι, τα πράγματα όντως τελευταία, δηλαδή σας λέω από το 2005 και μετά, εξελίσσονται με πολύ ραγδαίους ρυθμούς και πολύ ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι βιοτράπεζες, παραδείγματος χάρη, που παρουσιάσαμε, έχουν πλέον χαρακτηριστεί σαν τις βιοτράπεζες επόμενης γενιάς παγκόσμια. Ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να τις κάνουμε εμείς. Βέβαια. Και ήταν σημαντικό να τις έχουμε και σε μεγάλο όγκο. Δηλαδή, όγκο δεδομένων, όγκο βιοτραπεζών. Δηλαδή, η παρουσία
μίας μόνο δεν θα δικαιολογούσε όλη αυτή τη δομή ή το κομμάτι του πανασχεδιασμού φαρμάκων που είναι πολύ σημαντικό και αναφέρατε. Αυτό φυσικά έχει μεγάλη ένταση. Έχει ένταση δουλειά, σκέψης, οργάνωσης και σε αυτό συμμετέχουν όλοι και είναι και αρκετά επίπονο, μπορώ να σας πω. Να πούμε λεπτομέρειες μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα. Κυρίες και κύριοι, πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένετε μαζί μας, γιατί υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα συνέχεια. Ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start. Και συζητάμε με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Βλάμο, του Ερευνητικού Κέντρου, αλλά και του τμήματος της βιοπληροφορικής, μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που είπαμε θα ξαναπάμε και στο τμήμα για να δούμε και στο κέντρο τι ακριβώς εξελίσσεται με τις βιοτράπεζες. Θέλω, κύριε καθηγητά, να σταθούμε στα αποτελέσματα που μπορούμε να δούμε πόσο απτά είναι και πόσο σημαντική είναι όλη αυτή η έρευνα, αυτό το οποίο συζητάμε και εσείς καθημερινά μαζί με τους συνεργάτες σας εξελίσσεται. Να πιέσουμε το Alzheimer, που είναι έτσι κάτι το οποίο συζητάμε και πολύ συχνά θέλουμε να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις και με τον καρκίνο επίσης. Οπότε να πιέσουμε αυτά τα δύο, γιατί για πολλά άλλα θα μπορούσαμε να συζητάμε, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτά τα δύο σημεία. Κοίταξε, με το Alzheimer η πολύ έτσι απλή και απτή χειροπιαστή δηλαδή εφαρμογή ήταν η ίδρυση της ελληνικής πρωτοβουλίας ενάντια στην Αλτσχάιμερ. Αυτό έγινε με τον καθηγητή τον Κώστα Τολικέτσο, που είναι σε ένα τεράστιο ερευνητικό κέντρο, ηγείται στο Precision Medicine Center, κέντρο ιατρικής ακριβίας του Αλτσχάιμερ στο Τζονς Χόπκινς, και το εργαστηρίο μας, το εργαστηρίο βιοπληροφορικής. Το 2018 είχαμε τολμήσει, αυτό ήταν πολύ τολμηρό, και διοργανώσαμε σαν εργαστήριο ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Τορόντο του Καναδά. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που ελληνικό εργαστήριο διοργάνωνε σε άλλη ήπειρο συνέδριο μόνο του. Και εκεί ουσιαστικά έγινε η πρώτη επιστημονική γνωριμία και μετά αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Το Δεκέμβριο του 2019 έγινε επίσημη ανακοίνωση στο Ζάπιο υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, με την βοήθεια τουλάχιστον 6 υπουργείων από την Ελλάδα, και κυρίως με πάρα πολλούς ηγετικούς ερευνητές στο χώρο. Ναι. Δηλαδή συμμετέχουν πάνω από 30 άτομα στην ελληνική πρωτοβουλία τελείως διαφορετικών ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή, μέσα στα 4 χρόνια, το έργο που έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει γίνει από εμάς, αλλά πυροδοτήθηκε ουσιαστικά και από εμάς, από τον Τζονς Χόπκινς, και αφορά καθαρά την Ελλάδα. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εφαρμόζεται στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα είναι στην Ελλάδα και αφορά τους Έλληνες. Πιστοποιήσεις κέντρων ημέρας, πιστοποιήσεις ιατρίων φροντίδας, νέες πρακτικές, μεταφραστική έρευνα πάνω στο Αλτσχάιμερ, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, μέχρι και οι μερίδες εξωστρέφειας. Επίσης, έχουμε ιδρύσει μαζί με το ΙΤΕ τον καθρεφτισμό, το mirroring του κέντρου ιατρικής ακριβίας του Τζονς Χόπκινς, μέσα στο ΙΤΕ. Και το άλλο είναι ότι ιδρύουμε τώρα εδώ, σύντομα θα ξεκινήσει, κέντρο δεδομένων άνοιας, τα οποία δεδομένα είναι τα δεδομένα από το Τζονς Χόπκινς. Δηλαδή, το Τζονς Χόπκινς μας έχει παρέχει αποκλειστικότητα στη διαχείριση αυτών των δεδομένων. Όλο αυτό. Ακούγονται όλα τόσο απλά και φαντάζομαι ότι δεν ήταν τόσο απλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί αυτή η συνεργασία θα είχε κάποιες προϋποθέσεις που εσείς είχατε ως κέντρο για να μπορέσει. Ναι, έχει προϋποθέσεις, έχει συμπληρωματικότητα, έχει πολύ σκληρή δουλειά, αλλά έχει και μεγάλο βαθμό εξωστρέφειας και συνεργατικότητας και με άλλους φορείς. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν η πρώτη φορά που αυτό τόλμησαν να το κάνουν επιστήμονες. Δηλαδή, συνήθως όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που παρεμβαίνουν εθνικά σε χώρες για θέματα σαν το, όπως είναι, ας πούμε, το Αλτσχάιμερ, είναι κρατικές.
ή προέρχονται από φορείς οι οποίοι δεν είναι επιστημονικές. Εδώ ήταν αμιγώς δύο επιστημονικοί φορείς και μάλιστα πανεπιστήμια που παίξαν το ηγετικό ρόλο σε αυτό το πράγμα. Τα αποτελέσματα μπορεί κάποιος να τα δει, είναι πλήρως καταγεγραμμένα και διαφανή, είναι στο hiaad.gr, Hellenic Initiative Against Alzheimer's Disease. Μπορεί να δει ποιοι συμμετέχουν μέσα, τι impact είναι αυτό που έχουμε φέρει και πώς επηρεάζονται πλέον χιλιάδες ασθενείς και ο περίγυρός τους, φροντιστές, οικογένειες κτλ. Στην Ελλάδα, ακριβώς από αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι κάτι που είμαστε περήφανοι. Το τελικό αποτέλεσμα μάλιστα αυτής της συνεργασίας έτυχε να είναι ένα από τα τρία showcases στο Faro Summit του 2022. Ναι. Και ήταν έτσι πολύ θετικό γιατί μπορέσαμε να το επικοινωνήσουμε και με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ήταν όλοι παρόντες, επιτάνεις όλων των ελληνικών πανεπιστήμιων και 33 αμερικάνικων πανεπιστήμιων, τα οποία επισκέφτονται και συνεχώς το πανεπιστήμιο μας και ζητάνε πλέον συνεργασίες. Και για να έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ξαναλέω για τους τηλεθεατές μας, ότι αυτό και μόνο σημαίνει πολλά. Για τον καρκίνο τι μπορούμε να πούμε? Κοιτάξτε, με τον καρκίνο ανακοινώσαμε πέρυσι σε ένα συνέδριο στη Λάρισα τη συνεργασία μας με το Translatum. Το Translatum είναι στο... Translat είναι από το Translation Research, δηλαδή μεταφραστική έρευνα, και το τελευταίο UM είναι University of Munich, το Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Είναι τρία τεράστια ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν φτιαχτεί από Έλληνα, τον Βασίλη του Τσιαχρίστο, ο οποίος είναι καθηγητής στην Γερμανία, και είναι τελείως πρωτοπόρα, δηλαδή είναι απίστευτα σαν δομή, τα έχω επισκεφτεί. Φανταστείτε τώρα δεκάδες, ίσως και παραπάνω, εργαστήρια τα οποία δουλεύουν το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, δηλαδή μια τέτοια δομή ονειρευόμαστε κι εμείς για το δικό μας ερευνητικό κέντρο. Το οποίο έχουν χτιστεί σε ένα πανέμορφο γυάλινο κτίριο στο κέντρο του Μονάχου. Ναι. Γυάλινο για να μπορεί η κοινωνία να βλέπει τι γίνεται. Μέσα, δηλαδή, ναι, περνάνε και βλέπουν. Το κτίριο έχει τη μορφή κιτάρου όταν το δεις από πάνω. Δηλαδή είναι πολύ προχωρημένοι. Ναι, ναι. Και το έκανε Έλληνας ο Βασίλης ο Τσιαχρίστος. Και πάλι εκεί εμείς χτίσαμε μια συνεργασία με βάση τα δεδομένα. Mm-hmm. Τα δεδομένα λοιπόν που εμείς μπορούμε και επεξεργαζόμαστε με έναν έτσι διαφορετικό καινοτόμο τρόπο. Αυτό είναι και ουσιαστικά το διαπραγματευτικό μας χαρτί στις συνεργασίες αυτές, μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε 4 διαφορετικές βιοτράπεζες που είναι πάνω στον καρκίνο. Μπορούμε πάνω εκεί να δούμε, έχουμε εστιάσει σε 2 πράγματα. Το ένα είναι στην βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να δοθεί σε διαφορετικούς τύπους καρκίνου και επίσης δουλεύουμε πάρα πολύ τελευταία στην επανεμφάνιση. Δηλαδή, όχι στην πρώτη εμφάνιση του καρκίνου που είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό φαινόμενο που μας ξεπερνάει, αλλά στο πώς μπορούμε εμείς να βρούμε δείκτες που να καθορίζουν γρήγορα αν θα επανεμφανιστεί. Στο ίδιο όργανο που εμφανίστηκε. Αυτό έτσι και καταφέρουμε και έχουμε βήματα μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί θα προλαβαίνουν τις μεταστάσεις. Σωστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βιοτεχνολογίας από το Translatum που είναι με τα απεικονιστικά. Δηλαδή, μία από τις ερευνητικές πρωτοπορίες του καθηγητή Τσιαχρίστου είναι ότι ουσιαστικά με υπέρηχους μπορεί και βλέπει σε μεγάλο βάθος αν υπάρχουν όγκοι μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι απίστευτα πρωτοπόρο. Ναι. Άρα τα δεδομένα που μας έρχονται, που μπορούμε εμείς να τα μελετήσουμε με διαφορετικό τρόπο, είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, τα δεδομένα στο Alzheimer από τον Τζον Σκόπιες, που τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα, αφορούν
δεδομένα χρονικής διάρκειας μεγάλης που έχουν εξελιχθεί σε ανθρώπους και υπάρχουν καταγεγραμμένα και δεν έχουν μελετηθεί συγκριτικά όλα μαζί. Είναι δηλαδή πλούτος απίστευτα υψηλής ποιότητας δεδομένων. Και στα χέρια μας. Θα ήθελα να μπορώ να είμαι εκεί όταν έχετε μια κατάληξη. Όταν φτάνετε δηλαδή στο στόχο, όταν έχετε ένα αποτέλεσμα που έχει υπάρξει γι' αυτό πολύ χρόνος, δουλειά, έρευνα. Δεν ανοίγουμε σαμπάνια. Ναι, αλλά φαντάζομαι την ικανοποίηση που θα έχετε όταν. Νομίζω ναι. Εκεί. Κοιτάξτε, είναι, εξαρτάται σε κάθε ερευνητή ξεχωριστά αυτό. Είναι μια σημαντική στιγμή όμως. Ένα αποτύπωμα. Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα προσωπικότητας, το πώς το ζει ή το αντιλαμβάνει το καθένας. Πάντως το βέβαιο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος αποτυχιών πριν να φτάσει σε μια επιτυχία. Προφανώς. Αυτή είναι και η δυσκολία που πρέπει να διαχειρίζεται ένας ερευνητής. Ναι, έχετε δίκιο. Και να μην κάνει πίσω και να συνεχίζει. Εκεί είναι και η βοήθεια που πρέπει να του παρέχεται συνολικά. Δηλαδή, η σημαντική, πιστεύω, συνεισφορά όλων μας είναι στους νέους ερευνητές πάνω στην αποτυχία τους. Να συνεχίσει, να υπάρχει στήριξη εμπιστοσύνη. Να υπάρχει στήριξη οικονομική, να υπάρχει στήριξη επιστημονική και να υπάρχει μία προσπάθεια το ότι βελτιώσου, βρες το λάθος, κάνει τις συνεργασίες που πρέπει κτλ. Αλλά αυτό είναι που θα οδηγήσει την έρευνα μπροστά. Πολλές φορές βλέπουμε ασφικτικά πλαίσια, δηλαδή υπάρχουν ασφικτικά πλαίσια από τους ίδιους τους καθηγητές από μας προς τους νέους ερευνητές, από τα τμήματα μας, από τα πανεπιστήμια, από φορείς που χρηματοδοτούν την έρευνα, ότι ντε και καλά πρέπει να οδηγηθείς σε συγκεκριμένο χρόνο και σε συγκεκριμένο χρόνο, σε συγκεκριμένη επιτυχία. Δεν είναι το σωστό αυτό. Πρέπει να τους αφήσουμε να μπορούν να απελευθερωθούν στο τι κάνουν, να δοκιμάσουν, να κάνουν λάθος για να βρουν τελικά μια σωστή και καινοτόμα ιδέα. Μην ξεχνάμε ότι ερευνητικά κάποιος προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δεν έχει λύσει κανείς άλλος στον κόσμο. Σωστά. Είτε μικρό είτε μεγάλο είναι αυτό. Άρα χρειάζεται χρόνο. Ναι, και αλλά χρήμα. Χρειάζεται. Και στήριξη. Ναι, χρειάζεται αυτό που λέμε ουσιαστικά ένα οργανωμένο περιβάλλον. Υπάρχει αυτό το οργανωμένο περιβάλλον όπως θα έπρεπε? Όχι. Σε γενικές γραμμές και ειδικότερα. Όχι, όχι. Αυτά λέγονται, ουσιαστικά λέγονται οικοσυστήματα. Είναι ερευνητικά οικοσυστήματα στα οποία πρέπει να έχεις διαφορετικούς φορείς με διαφορετικούς ρόλους που να συνεργάζονται πολύ καλά μαζί τους. Είπατε τη λέξη κλειδί, σαν... κύριε καθηγητά. Είπατε τη λέξη κλειδί που είναι συνεργασία και εδώ δεν ξέρω εμείς είμαστε. Σαν πρόεδρος του ερευνητικού κέντρου, τη μόνη πρόταση που έχω κάνει εγώ προς το δικό μας RIS, Research Innovation Strategy κτλ. Είναι η δημιουργία ενός τέτοιου οικοσυστήματος, τίποτα άλλο. Το ερευνητικό κέντρο έχει 39 εργαστήρια. 39 θεσμοθετημένα εργαστήρια, για να μην αναφέρουμε και ξεχωριστά ομάδες ερευνητών, ήδη επιστημονικές συνεργασίες που υπάρχουν ήδη. Το Ιωνίου Πανεπιστήμιο έχει απίστευτο πλούτο ερευνητών και συνεργασιών και μέσα στα εργαστήρια γίνεται πολύ σημαντική δουλειά. Σε κάποια από αυτά είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που υπάρχουν. Εκεί πέρα χρειάζονται αυτό που λέμε, που είπαμε πριν. Δηλαδή πρέπει να το υποστηρίξει συνολικά, σαν να υπάρχει δηλαδή το περιβάλλον ανάπτυξης και πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχουν αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν τοπικά και υπάρχουν αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν εθνικά και άλλα παγκόσμια. Και τα τρία μας ενδιαφέρουν. Προφανώς. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε. Ναι, ή να εστιάζουμε και να λέμε θέλουμε μόνο το παγκόσμιο και όχι το τοπικό. Ακριβώς. Ήταν άποδο. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα εργαστήρια ένα-ένα να αναδείξουν αυτό που κάνουν και είναι μεγάλη δουλειά αυτή και μεγάλη πρόκληση. Να γίνει και επίσης να μπορέσουμε να φτάσουμε σε προϊόντα. Όχι με την κακή έννοια, με την πραγματική έννοια. Δηλαδή, όχι προϊόντα κέρδους οικονομικού, αλλά προϊόντα τα οποία μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει στην επιχείρησή του, στο φορέα του κτλ. Άμεσα. Εδώ να μην ξεχάσουμε ότι κάνουμε και μια σημαντική παρατήρηση ότι γραφείο μεταφοράς τεχνογνωσίας, δηλαδή πατέντες και όλα αυτά νομικά πλαίσια, τεχνοβλαστή, θεσμοθετήθηκαν πέρυσι σε εθνικό επίπεδο.
το οποίο είναι άλλο μια μεγάλη πονεμένη ιστορία. Πολλές φορές, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, προσπαθούμε ως χώρα να συγκριθούμε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το κάνουμε μονομερώς ορισμένα ζητήματα και δεν κάνουμε τα βήματα που θα έπρεπε σε κέρια κομμάτια, όπως αυτό το οποίο τώρα περιγράφεται, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία ή με την εκπαίδευση συνολικά, από την προσχολική αγωγή μέχρι τα πανεπιστήμια. Έρχονται σχολεία, μια και αναφέρθηκα στα σχολεία. Έρχονται σχολεία να δουν τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ναι, ναι, έρχονται σχολεία και σας είπα κιόλας ότι έχουμε αυτό το κομμάτι που ήταν η νευροεκπαίδευση, δηλαδή ναι, η εκπαιδευτική νευροεπιστήμη και τέτοια, τα οποία τους αρέσει και πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ένας χώρος που τους βάζουμε αισθητήρες, τους βάζουμε αλγοριθμικά προβλήματα και μπορούμε και καταγράφουμε τη διαδικασία επίλυσής τους ή βλέπουμε που υστερούν και τέτοια και τους αρέσει. Αλλά είναι και από μόνο του πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουμε πολλά σχολεία. Πόσο σημαντική είναι αυτή η επαφή των παιδιών αυτής της ηλικίας να δουν, κοιτάξτε, την εξέλιξη? Ναι, είναι σημαντική. Το θέμα είναι ότι και εκεί, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει μια δομημένη πληροφόρηση. Ναι. Τα παιδιά στις ηλικίες, ας πούμε, του λυκείου, που είναι κρίσιμες ηλικίες, ναι, ή στην διάρκεια που φτιάχνουν το μηχανογραφικό, δεν έχουν δομημένη πληροφόρηση. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, έχουν κενά πολλά, εγώ θα πω. Ναι. Δηλαδή έχουν άλλη άποψη για αυτό που πάνε να σπουδάσουν από αυτό που πραγματικά ισχύει. Είναι. Και το άλλο είναι δεν έχουν εξερευνήσει όλες τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, ας πούμε, τους κάνει πάντα στα παιδιά μεγάλη έκπληξη το ότι βλέπουν ένα εργαστήριο βιοπληροφορικής, που είναι φυσικό όμως να είναι, μέσα σε τμήμα πληροφορικής και να έχει μέσα και συστημική βιολογία. Ναι. Κάτι που εμείς θεωρούμε φυσικό. Αλλά τα παιδιά δεν το γνωρίζουν. Ναι, δεν έχει περάσει πληροφορία. Ναι. Τώρα, προς χάρη, ένας παλιός μου φίλος από τη μαθηματική εταιρεία, ο Κώστας ο Καραμπάτσας, έφτιαξε ολόκληρη ομάδα στη Λάρισα, στο Βόλο, και την έφερε εδώ αφού τους είχε προετοιμάσει για το τι ακριβώς θα δουν. Εκεί έπιασε τόπο. Έχετε δίκιο. Ήταν δηλαδή όμως πολύ έτσι δομημένο και οργανωμένο. Ήξερε ο άνθρωπος τι θέλει και τι πρέπει να πάρουν τα παιδιά φεύγοντας. Ακριβώς. Αλλά και τους είχε προετοιμασμένους. Ναι. Αυτό είναι που θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, όχι τώρα για το εργαστήριο, αλλά γενικά. Δηλαδή, ναι, το να μπορούν να έχουν μια δομημένη πληροφόρηση ότι πίσω από αυτή τη σχολή κρύβεται πραγματικά αυτή η γνώση, αυτές οι δεξιότητες και αυτή η προοπτική για το μέλλον. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί το βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο. Και όταν πρέπει τα παιδιά να κάνουν το μηχανογραφικό και μετά τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, τις σχολές που μπήκανε, τι θα κάνουν, ποιο είναι το μέλλον, τελειώνουν και ποια είναι η επόμενη μέρα, πολλές φορές. Εγώ δεν ήθελα ακριβώς αυτό, αλλά μπήκα εκεί και δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω, ενώ υπάρχει πληθώρα πραγμάτων που... Ναι, και το κακό είναι όταν έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε μια σχολή που θα ήταν τέλεια, ναι, για τα ενδιαφέροντά τους. Ναι. Αυτό θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα όμως. Ναι, δηλαδή τώρα κοιτάξτε, ας πούμε, τώρα το τμήμα πληροφορικής αυτή τη στιγμή έχει 5 πολύ ενεργά εργαστήρια. Mm-hmm. Είναι εργαστηριοκεντρικό τμήμα. Έτσι δομήθηκε, χτίστηκε και εξελίσσεται. Τώρα ο πρόεδρός μας, ο καθηγητής, ο κύριος Μάγκος, αναμορφώνει όλο το πρόγραμμα σπουδών που στοιχειοθετήσει πάνω στις ιδιαιτερότητες αυτών των εργαστηρίων. Είναι μια πρωτοποριακή, είναι ένα όραμα. Ναι. Δεν είναι αναγκασμένος να το κάνει. Όχι, αλλά το κάνει γιατί... Ναι, είναι κάτι που έχει ξεχάσει με πολύ ένταση από πέρυσι. Μας ταρακουνάει στα εργαστήρια, μας λέει κάντε, δείξτε κτλ. Και θα το παρουσιάσει την επόμενη χρονιά που κλείνουμε και 20 χρόνια σαν τμήμα πληροφορικής. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό τώρα, όταν κάποιος διαβάζει τμήμα πληροφορικής Κέρκυρα στο μηχανογραφικό και μένει εκεί, δεν μπορεί να καταλάβει τι άλλο μπορεί να έχει μέσα και ποιες δυνατότητες υπάρχουν. Ναι. Δεν μπορεί να δει, πάνω σχάρη, ότι του χρόνου, του παραχρόνου, εμείς θα έχουμε ένα όντως πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που για πρώτη φορά, νομίζω, ίσως από τα μοναδικά στην Ελλάδα, που θα στηρίζεται πάνω σε ερευνητικές κατευθύνσεις εργαστηρίων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω. Λοιπόν, πολλά είναι αυτά τα οποία έχουν συμβεί και δεν τα έχουμε καταλάβει, που δεν έχουν ξαναγίνει. Και γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι θα τα λέμε πιο συχνά. Για να έχουμε γνώση της πληροφορίας, να τη μεταφέρουμε και να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στον τόπο μας. Γιατί
Κάποια στιγμή θα λέμε, αυτό ξεκίνησε την Κέρκυρα, από αυτό το τμήμα, από αυτό το εργαστήρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το συνεχές ενδιαφέρον σας για τη δουλειά μας. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, για να είμαστε κι εμείς σωστά ενημερωμένοι και πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Σημαντικό είναι να μπορούμε να δείξουμε αυτό το δικό σας έργο, τις ατελείωτες ώρες, που όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι όλα πάντα καλά όταν εξελίσσονται. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Να συνεχίσει κάποιος και να μην τα παρατήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε, από όλους όσοι εργάστηκαν. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.